Για δεύτερη φορά, αγαπημένο μου πνευματικά παιδιά και φίλοι, επανέρχομαι για να επαναλάβω ακόμα πιο οικεδευτικά να φτιάξετε και να μεγαλώσετε την αλυσίδα προσευχής σας για την Ελλάδα μας και τον κόσμο. Απευθύνομαι σε εσάς που μπορείτε να φουκραστείτε τα πονηρά σχέδια του σατανά, που μέσα από την ελεγχόμενη από αυτόν πενταρχία του σκότους ετοιμάζουν τον όλεθρο της ανθρωπότητας για την έλευση του αγαπημένου τους σατανικού Μεσσία. Ζητώ τη συμμετοχή όλων σας σε έντονη καρδιακή προσευχή, σαν τη μόνη αποδεδειγμένη λύση από τον ουρανό για την αποδυνάμωση ή και ακόμα τη ματέωση πολλών δυνατοτήτων και ενεργειών των προδρομικών εωσπορικών αποφάσεων για τον υγιεινό παγκόσμιο όλεθρο. Όλος ο κόσμος, πριν έρθει η στιγμή να δει το βδέλυγμα της αρμόσεως, θα περάσει από τρεις διαδοχικές φάσεις, με συντελεστές τα τελευταία τρία μεγάλα βασίλεια του κόσμου. Βασίλεια με σύντομες βασιλείες, αλλά μοναδικές σε καταστροφική δύναμη και επιβολή. Τα τρία αυτά βασίλεια θα είναι το βασίλειο της Αρκούδας, το βασίλειο του Δράκου και το βασίλειο του Φιδιού. Το βασίλειο της Αρκούδας. Σε αυτό το βασίλειο της Αρκούδας που θα ηγείται η Ρωσία και θα την ακολουθούν μερικά ισχυρά κράτη με μεγάλη δύναμη και σε οικονομία και σε στρατό, θα επιχειρηθεί η αλλαγή συνόρων σε παγκόσμιο επίπεδο μέσα από πολέμους ή καθοδηγούμενες διπλωματικές συγχωνεύσεις κρατηδίων. Η έντεχνη και προγραμματισμένη σύγκρουση των υπερδυνάμεων μέσα από την πονηρή διπλωματία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αμερικής, που θα οθήσουν κάποια κράτη να συγκρουστούν ή δόλια να δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα στην επέλαση της Αρκούδας, θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα. Με ακαριαία χτυπήματα της Ρωσίας θα δουν οι ανόητοι αρχηγοί αυτών των κρατών που πίστηκαν από εκείνους που δήθεν είναι σύμμαχοί τους, αλλά με πονηριά τους χρησιμοποιούν για τη δικά τους σχέδια, την ολοκληρωτική καταστροφή των εθνών τους. Είναι τότε που κάποια κράτη θα σβήσουν από το χάρτη. Μην επαναπαύεστε κράτη του Βορρά στη φαινομενική οικονομική σας ευμάρεια και την δίθεν ουδέτερη σχέση σας από τις ήδη σχεδιασμένες πολεμικές συγκρούσεις. Η ανοησία των ηγετών σας να πιστούν από εκείνους που σας χρησιμοποιούν θα είναι η αιτία της καταστροφής σας. Μιας καταστροφής τέτοιας έκτασης που μόνο έκπληξη, τρόμο και παγκόσμιο φόβο θα προκαλέσει για το επόμενο στάδιο. Κράτη του Βορρά, Φιλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, αφήσατε την καρδιά σας να φύγει από τον αληθινό Θεό που μόνο στα χείλη τον ονοματίζεται και μείνατε πνευματικά ανοχήρωτοι. Αφήσατε την πατρική αγκαλιά και στοργή του αληθινού Θεού που σας σκέπαζε και οπλίσατε με την αδιαφορία σας στην ύπαρξή του το όπλο του μισάνθρωπου σατανά να σας πληγώσει. Αν επιστρέψετε πίσω στην φιλάνθρωπη καρδιά του εσπλαχνικού Θεού με την αληθινή μετάνοια, δεν θα έχετε τίποτα να φοβηθείτε. Αν πάλι αδιαφορήσετε ή κοροϊδέψετε τη θεϊκή του πρόσκληση και θελήσετε μόνοι σας να προχωράτε, εκτεθειμένοι στις πονηριές του σατανά, τότε σύντομα, ταπεινωμένοι, θα διαπιστώσετε πόσος σας τύχησε η ανώτη επιλογή σας. Το βασίλειο της Αρκούδας, μόλις το πειράξετε, είναι έτοιμο να σας συντρίψει. Κάποιοι από εσάς, μάλιστα ανεπανόρθωτα. Ουκρανία, δεν βλέπεις πως το πλήθος των Αγίων σου, των μαρτυρικών οσίων σου, κλαίει και προσεύχεται για σένα? Αμφισβήτησες την αληθινή πίστη σου, αφήνοντας βέβυλα την υποκριτική ουνία της Φράγκικης δυναστείας να σε διχάσει. Δεν θέλησες να γαλινέψεις τα γάργαρα νερά της ορθόδοξης πίστης, που η αγιασμένη ζωή πλήθος οσίων και Αγίων ευλόγησαν τα χώματά σου. Και τώρα στέκεται από πάνω σου ο πραγματικός εχθρός κάθε ανθρώπου για να σε πληγώσει θανάσιμα. Αν μπορούσες να δεις πόσο πονούνε για σένα οι Άγιοι σου και πόσο εικαιτεύουν τον Θεό να σε σπλαχνιστεί, τώρα θα γονάτιζες μαζί τους και θα οικέτευες μετανοημένοι και ταπεινωμένοι για τη λύτρωσή σου. Δεν θα πάψω όμως να πιστεύω πως πολλοί θα είναι αυτοί που θα πάρουν αυτό το μήνυμα και με την αλυσίδα προσευχής που ήδη όλο και πιο πολύ μεγαλώνει θα αποτρέψουν το χειρότερο κακό. Το κακό αυτό θα γίνει πράξη
ανελαίει της καταστροφής σε ένα άλλο διπλανό κράτος με τη Ρωσία, λόγω του υπερφύελου εγωισμού των ηγετών του. Πολλά κράτη που βρίσκονται στα πόδια της αρκούδας θα την αποδεχθούν ως νέα ηγέτιδα δύναμη και δεν θα πάθουν κακό, γιατί θα δηλώσουν υποταγή στα θέλγητρά της. Γεωργία, κράτος με αυτοπεποίθηση. Μέχρι πότε θα πιστεύεις αυτούς που σε βάζουν να πολεμήσεις σαν ποντίκι την αρκούδα? Αναλογήσου την αλήθεια και πράξε συνετά. Δεν θα ήθελα να κλάψω πάνω σε κατεστραμμένη και ερυπωμένη γη που μόνη σου θα προκαλέσεις. Αυτοί που θα θελήσουν να ενδιωθούν στην αρκούδα και να την προκαλέσουν, μόνο αλίμονος αυτούς θέλω να πω. Αλίμονος εκείνους που θα τολμήσουν να τις πούν πως δεν τη φοβούνται και θα θελήσουν τα στενά της αναπνοής της να κλείσουν. Τότε είναι που και την ύπαρξή τους θα πολέσουν. Θα είναι άλλο ένα κράτος που θα αρχίσει να σβήνει από το χάρτη. Η δύναμη της αρκούδας θα κορυφωθεί τόσο πολύ που φόβο και τρόμο σε όλο τον κόσμο θα προκαλεί. Και την Περσία θα διαβεί, αφού πρώτα την Τουρκία με ηχτρό μοναδικό τρόπο θα διαλύσει και έξω από τους Αγίους Τόπους θα βρεθεί. Μα είναι γραπτό από τον Θεό κάπου εκεί να αρχίσει να σβήνει η ένδοξη και τρομακτική βασιλεία της, μετά από τόσα και τόσα που ο πονηρός δράκος, ο κόκκινος δράκος, σαν πρώην φίλος θα τις ετοιμάσει. Το βασίλειο του δράκου. Πονηρός βασιλιάς θα είναι ο ηγέτης αυτού του βασίλειου της Κίνας. Πιστός σύμμαχος στην αρχή με τη Ρωσία, η Κίνα θα εκμεταλλευτεί την σχέση της με αυτήν και θα κερδίσει πάρα πολλά σε αυτά που σταδιακά θα την ανυψώσουν στο μέλλον σε υπερδύναμη. Η Κίνα θα επωφεληθεί από τις ανίατες πληγές της Ιαπωνίας για να εγκαθιδρύσει στρατιωτικά, βήμα-βήμα, τη μελλοντική της κυριαρχία πάνω σε όλη την ευρύτερη περιοχή. Δεν θα διστάσει όμως κατόπιν, μπροστά σε αυτά που θα της υποσχεθούν οι μέχρι τότε εχθροί της, να προδώσει τη φιλία της με τη Ρωσία και να συμβάλλει στον καταστροφικό κατηφορό της. Μέχρι τότε όμως, ύπουλα θα κρύβει κάθε κρυφή της επιθυμία και θα αξιοποιεί έξυπνα τον φιλικό εναγκαλισμό της με τη Ρωσία. Τώρα απλώθηκε παντού, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Ξεκίνησε με την οικονομία σαν πρωτοστάδιο, πλημμυρίζοντας τον κόσμο με τα εμπορεύματά της, για να καταλήξει κατόπιν και στρατιωτικά σε μια παγκόσμια συγκυριαρχία με την αρκούδα. Όταν αυτό επιτευχθεί, τότε δεν θα αργήσει να φανερώσει και τις δικές της επεκτατικές βλέψεις. Στον κόσμο τότε θα κυριαρχεί απόλυτος φόβος και αγωνία. Σε ένα κατεστραμμένο και λυπωμένο κόσμο θα επιβάλλει με φωτιά και με ατσάλι τις αθεϊστικές της πεποιθήσεις, ζητώντας απόλυτη υπακοή και εφαρμογή. Την καυτή ανάσα του κόκκινου δράκου θα νιώσει και η Ευρώπη αλλά και η Αμερική. Θα υποφέρουν και οι δυο πολλοί. Από όπου θα περνά και θα επιβάλλεται κατακτητικά, με φοβερή κομμουνιστική μεθοδολογία θα κάνει τους ανθρώπους να στενάζουν και να υποφέρουν. Οι χριστιανοί θα ζήσουν πιο πολύ από όλους τους ανθρώπους τους ανυπόφορους διωγμούς του σατανικού δράκου. Αν και δεν είναι της ώρας να ξεδιπλωθεί στους πιστούς ανθρώπους ο σατανικός σκοπός και ρόλος αυτής της βασιλείας, θα μπορούσαμε μια λέξη να την περιγράψω ως εφιαλτική. Αλίμονος στους ανθρώπους εκείνους που θα ζουν τότε μέσα σε αυτό το βασίλειο της τέλειας εξουθένωσης και η καρδιά τους δεν βρίσκεται ακουμπισμένη στην γλυκιά θεϊκή καρδιά του Κυρίου μας Ιησού. Οι άνθρωποι θα εκτελούν σαν απλά ρομπότ τις υπαγορευμένες κρατικές εντολές. Μαντρωμένοι σε ανθρώπινα κλουβιά δεν θα έχουν περισσότερα δικαιώματα από τα κατοικίδια ζώα. Η ζωή και ο θάνατος δεν θα έχουν για τον άνθρωπο καμία αξία. Εξάλλου αυτή θα είναι και η σατανική ιδεολογία αυτού του βασιλείου. Προδρομικός προπομπός αυτό το βασίλειο εκείνου που θα ακολουθήσει μετά. Τα δύο αυτά βασίλεια θα είναι ολιγόχρονα, αλλά θα προκαλούν μεγάλες παγκόσμιες ανατροπές στο πέρασμά τους. Αυτό όμως που πιο πολύ θα στιγματίσει την παρουσία τους είναι το γεγονός ότι θα προκληθούν και θα αντιδράσουν πυρηνικά. Τότε είναι που η ειρήνη θα φύγει τελείως από τον κόσμο και ο λοιμός με τον λοιμό, τη μοναδική από τότε που έγινε ο κόσμος πείνα, θα γίνει ο παγκόσμιος εφιάλτης. Το βασίλειο του Φιδιού.
το τελευταίο βασίλειο με τον μοναδικό στην ανθρώπινη ιστορία ηγέτη. Αυτόν που όλοι θα μαθαίναμε σαν δέλυγμα της Ερμόσεως. Με τη μορφή φιδιού, βλέπεις, μπόρεσε να πλανέψει ο Σατανάς τον πρωτόπλαστο άνθρωπο μέσα στον Παράδεισο. Με το ίδιο δηλητήριο της πλάνης θα χρησιμοποιήσει τον ίδιο τον άνθρωπο, πρώτα την όμορφη δημιουργία του Θεού να καταστρέψει με τους ηγέτες των εθνών που ο ίδιος ο Σατανάς ανέβασε στις εξουσίες, και μετά όλη την ανθρωπότητα να υποτάξει κάτω από το γνήσιο παιδί του σκότους, τον ψευδομεσί Αντιχριστό. Η βασιλεία αυτή του παιδιού θα είναι μοναδική στην ιστορία της ανθρώπινης ζωής. Όλες οι μέχρι τώρα βασιλείες του κόσμου είχαν σαν στόχο να υποτάξουν τη γη, την υλική πλευρά του ανθρώπου. Αυτή η βασιλεία του φιδιού και την ψυχή και το σώμα. Και την ύλη και το πνεύμα. Γι' αυτό και οι μέθοδοι που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι μοναδικοί στο είδος τους. Με την πιο τέλεια, το τονίζω αυτό, με την πιο τέλεια δύναμη της τεχνολογίας και μάλιστα της νανοτεχνολογίας. Ο Αντίχριστος αυτός ηγέτης θα έχει την δύναμη και την εξουσία να ελέγχει σωματικά και νοητικά κάθε άνθρωπο υποτελεί του. Αφού πείσει πρώτα όλους τους ανθρώπους, όσους επέζησαν από τις εφιαλτικές πολεμικές εμπειρίες των κρατών και δοκιμάστηκαν ακόμα πιο τρομερά από την αγωνία επιβίωσης λόγω της έλλειψης των τροφίμων και του νερού, ότι αυτός είναι ο μοναδικός πρίγκιπας της ειρήνης, ο πραγματικός Μεσσίας, θα τους εξαναγκάσει εκούσια να τον αποδεχτούν ως μοναδικό βασιλιά τους. Τότε είναι που θα τοποθετήσει σε όλους τους υπηκόους του το περίφημο τσιπάκι με τον κωδικό του ονόματός του. Με αυτό το υπερυψηλής νανοτεχνολογία τσιπάκι θα μπορεί να βλέπει και να ελέγχει σχεδόν απόλυτα ό,τι θα αφορά τον άνθρωπο αριθμό. Για το τρίτο και τελευταίο βασίλειο με αρχηγό τον προφητευμένο γιο του σκότους, άλλη φορά θα σχολιάσω. Όλα όσα γύρω μας ετοιμάζονται και όσα θα αρχίσουν να συμβαίνουν με τούτο το τελευταίο βασίλειο του κόσμου θα έχουν σχέση, παιδιά. Απροκάλυπτα, οι λαοί και οι ηγέτες των εθνών γι' αυτό από τώρα θα μιλούν. Η εξουθενωμένη ανθρωπότητα από τα τρία μεγάλα κακά που θα εσκύψουν, τον λοιμό και τον πόλεμο, δηλαδή της αρρώστιας, την πείνα και τον πόλεμο, θα είναι αδύνατη για να αντισταθεί. Η απομάκρυνσή της από την αλήθεια του Ευαγγελίου θα την οδηγήσει με πιο γρήγορα βήματα στην αγκαλιά του ηγέτη του ελέθρου. Τα λογότυπα της άτυπισμένη αλλά υπαρκτής νέας παγκοσμιοποιημένης κυβέρνησης θα γίνονται όλο και πιο φανερά μέχρι να εντυπωθούν στη συνείδηση όλης της ανθρωπότητας. Ακόμα, τολμώ να το πω και αυτό, παιδιά, ακόμα και οι πόλεμοι εναντίον της με δόλο και πονηριά υπέρ αυτής θα χρησιμοποιηθούν. Ποιος αλήθεια θα μπορεί να της εναντιωθεί, αφού το σκοτάδι που περιβάλλει το φως της γνώσης δεν αφήνει εύκολα τους ανθρώπους να δουν αυτό που έρχεται. Απέναντίας, σαν τυφλοί αφήνουν τυφλούς να τους οδηγούν, υπακούοντας πιστά και χωρίς στοιχειώδη αντίδραση ακόμα και σε θέματα κοινής λογικής. Η ψυχή του ανθρώπου έχει βληθεί και πληγωθεί ανεπανόρθωτα. Ακόμα και οι δήθεν πνευματικοί άνθρωποι μόνο καθησυχαστικά μιλούν, αποφεύγοντας σ' αγνήσιοι πνευματικοί πατέρες να αφυπνήσουν. Αγαπητά μου παιδιά και φίλοι, η περίοδος που διανύουμε είναι μία από τις πιο συνταρακτικές της ανθρωπότητας. Η εμφάνιση του γιου του σκότους, του επιλεγωμένου Αντίχριστου, είναι επιθύρες. Οι απανταχού της γης μαριονέτες του δικού του θελήματος, οι ηγέτες των εθνών, εργάζονται ασταμάτητα για τον ερχομό του. Μέσα από τα πάσης φύσεως μέσα μαζικής αποβλάκωσης, προετοιμάζουν την παγκόσμια συνείδηση για την ανάγκη της αποδοχής του. Ακόμα και οι πόλεμοι εναντίον του βασιλείου του θα χρησιμοποιηθούν υπέρ της παγκόσμιας κυριαρχίας του. Οι μόνοι όμως που μπορούν να αντισταθούν είναι οι πιστοί χριστιανοί. Όπλα μας είναι τα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Το μυστήριο της εξομολόγησης θα είναι η ασπίδα μας. Η καρδιακή προσευχή με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό η δύναμή μας. Η Θεία Κοινωνία, το απόλυτο αντίδοτο στις σατανικές
ψυχοσωματικές επεμβάσεις. Ας δυναμώσουμε όλη τη δύναμη της αλυσίδας προσευχής μας. Ας την μετατρέψουμε σε παγκόσμια αλυσίδα προσευχής. Ας φτιάξουμε πνευματικές πυρηνικές βάσεις με τις προσευχές μας που θα φοβίζουν και θα αποτρέπουν τα έργα του σκότους. Τα άμεσα εμφανιζόμενα πολεμικά γεγονότα με παγκόσμια εμβέλεια, μόνο οι προσευχές των πιστών παιδιών του Θεού μπορούν αποτρεπτικά να επηρεάσουν. Ας αφήσουμε όλες τις ψυχές μας να κουμπίσουμε με απόλυτη εμπιστοσύνη σαν μωρά στην αγκαλιά και την καρδιά του Θεού Πατέρα μας. Η αγάπη και το έλεος του αληθινού Μεσσία, του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, είναι τόσο άπειρη που κανείς δεν πρέπει να φοβάται πως δεν θα την έχει. Ας πιστέψουμε στη σταυρική του θυσία και η χάρη του Παναγίου Πνεύματος θα μας περιβάλλει με φως υπέρλαμπρο που θα διώξει τα σκοτάδια της ψυχής μας και θα μας ντύσει με τη δύναμη της ζωής. Μακάρι αυτή που στην πνευματική σύγχυση που επικρατεί όλο και πιο πολύ και θα επικρατεί όλο και πιο πολύ, να πιστέψουν στον γλυκό Βασιλιά και Θεό μας Ιησού Χριστό και ομολογήσουν ότι αυτός είναι πράγματι η οδός και η αλήθεια και η ζωή. Τότε, στο φόβο που γύρω θα επικρατεί, αυτοί θα έχουν γαλήνη και στην ψυχοσωματική πείνα που θα κυριαρχεί, αυτοί θα έχουν τα απαραίτητα της ζωής. Μα πάνω απ' όλα κανένας μας δεν πρέπει να ξεχνά ποτέ ότι από αυτή τη ζωή είμαστε μόνο περαστικοί, αφού η πραγματική μας πατρίδα είναι στον ουρανό, γιατί εκεί βρίσκεται το ουράνιο βασίλειο που έφτιαξε για μας ο Θεός. Και τώρα, φίλοι και αδέρφια, όλοι μαζί ας στρωθούμε με απόλυτη εμπιστοσύνη στο Θεό και Βασιλιά μας, στο ιερό έργο της προσευχής, που τρομοκρατεί τον σατανά και αποδυναμώνει τα σατανικά του έργα. Πάντα ο Θεός ακούει τα παιδιά του και ό,τι είναι σύμφωνο με το θέλημά του, πάντα για το δικό του το καλό, το ικανοποιεί. Αμήν.